Καλώς ήρθατε στο κανάλι Holistic Life και στην εκπομπή «Ο βελονισμός στην ιατρική σήμερα». Το θέμα μας σήμερα είναι οι μυοσκελετικές παθήσεις. Ένα θέμα που αφορά σχεδόν όλους τους ανθρώπους, άλλους σε νεότερη ηλικία και άλλους σε μεγαλύτερη ηλικία. Ο πόνος και η φλεγμονή σε διάφορα σημεία του σώματος είναι ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά θα εμφανιστεί, θα υπάρξει σε όλους τους ανθρώπους. Βλέπουμε ότι από νεαρές ηλικίες, από τραυματισμούς, αλλά και από κακώσεις λόγω δουλειάς, εργασιακά προβλήματα λοιπόν, τα μυοσκελετικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια δημιουργούν πραγματικά έντονα προβλήματα και συμπτώματα στους ανθρώπους, αλλά παράλληλα μειώνουν πολύ και την ποιότητα της ζωής τους. Αν ένας άνθρωπος έχει ένα χρόνιο πόνο, προφανώς η ποιότητα της ζωής του δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Όταν λέμε τον όρο μυοσκελετικές παθήσεις, σε αυτόν εντάσσουμε ένα πολύ μεγάλο εύρος συμπτωμάτων και παθήσεων, που ξεκινάμε από τα πολύ απλά, από τις κακώσεις, που μπορεί να είναι ένας μυϊκός σπασμός ή μια τενοντίτιδα ή ένα στραμπούλιμα στο κάτω άκρο, μέχρι παθήσεις που αφορούν το μυοσκελετικό μας σύστημα και είναι ένας αυχενικός πόνος ή ο πόνος της μέσης, που σχεδόν όλοι οι άνθρωποι επίσης παρουσιάζουν μια φορά στη ζωή τους. Το ερώτημα είναι, εάν έχουμε κάποιο αίτιο το οποίο είναι αναστρέψιμο, εύκολα αναστρέψιμο, ή είναι μια πάθηση, μια λειτουργική πάθηση από τις συνήθειες ή από την κακή καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου. Άρα λοιπόν, η διάγνωση είναι πολύ σημαντική στην αρχή, για να δούμε σε ποιο θεραπευτικό μέσο θα καταφύγουμε. Αν έχουμε κάποια απλή αιτιολογία, όπως για παράδειγμα οι περισσότεροι πόνοι είναι από κακή στάση του κορμού, άρα έχουμε ένα μυϊκό πρόβλημα ή από μη άθληση ή από κακή άθληση καμιά φορά, έτσι. Αυτά είναι αίτια τα οποία εύκολα αναστρέφονται. Όταν όμως έχουμε κάποια μετατόπιση σπονδύλου ή κάποιο άλλο πρόβλημα, εκεί η αντιμετώπιση είναι τελείως διαφορετική. Όταν λοιπόν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με χειρουργικό ή άλλο τρόπο, αλλά έχουμε ήπιες διαταραχές στον οργανισμό μυοσκελετικές, τότε ο βελονισμός αποδεικνύεται ένα πάρα πολύ καλό μέσο για τη θεραπεία αυτών των παθήσεων. Γνωρίζουμε τις τελευταίες δεκαετίες ότι ο βελονισμός έχει ένδειξη στον πόνο. Άρα, και μόνο για το σύμπτωμα, ο βελονισμός μπορεί να βοηθήσει και να μειώσει τον πόνο, άρα και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. Πέρα από αυτό όμως, όταν έχουμε ένα χρόνιο πρόβλημα, μια αρθρίτιδα για παράδειγμα, ή μια κάκωση που έχει ήδη γίνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να θεραπευτεί σωστά, μια χρόνια οσφυαλγία για παράδειγμα, τότε εκεί ο βελονισμός δρά με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι πάλι ότι θα μειώσουμε τον πόνο, το σύμπτωμα, και ο δεύτερος είναι ότι θα μειώσουμε τοπικά τη φλεγμονή, δηλαδή το αίτιο που κάνει τις εξάρσεις του πόνου, δηλαδή τον πόνο να είναι άλλοτε χειρότερος και άλλοτε πιο ήπιος, που εξαρτάται από τη φλεγμονή. Άρα θα μας μειώσει τη φλεγμονή και με αυτόν τον τρόπο δρά προφυλακτικά, έτσι ώστε να μην χειροτερεύει το πρόβλημα στο βάθος του χρόνου. Γνωρίζουμε πάλι ότι αυτά τα προβλήματα, αν δεν τα θεραπεύσουμε σωστά, αν δεν τα ασχοληθούμε σωστά για να μειώσουμε την έντασή τους, τότε όσο περνάνε τα χρόνια θα χειροτερεύουν. Σε αυτά θα προστεθούν τα προβλήματα τα οποία αφορούν μια φυσιολογική καταπώνηση του μυοσκελετικού μας συστήματος που γίνεται στην πορεία των ετών, και γι' αυτό γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η λύση τέτοιων προβλημάτων, είτε τα θεωρούμε μικροπροβλήματα μέχρι κάποια στιγμή, είτε στην πορεία αυτά επιδεινώνονται και δημιουργούν πραγματικά ένα καθημερινό πρόβλημα για τον άνθρωπο. Πώς γίνονται οι θεραπείες? Οι θεραπείες του βελονισμού γίνονται με πολύ απλό τρόπο. Μπορούμε να εφαρμόσουμε όλα τα είδη του βελονισμού, απλό τοπικό βελονισμό που θα μας μειώσει τοπικά το σύμπτωμα, ή έναν συνολικό βελονισμό που μπορεί να δράσει συνολικότερα στη φλεγμονή που υπάρχει στον οργανισμό, έτσι ώστε να έχουμε και μείωση του συμπτώματος, αλλά και ταυτόχρονα να έχουμε μια προφύλαξη για την πορεία της εξέλιξης της πάθησης, όπως είπαμε. Τα σχήματα που χρησιμοποιούμε στο βελονισμό εξαρτώνται πάντα από το πρόβλημα. Όταν έχουμε κάτι οξύ και πρόσφατο, οι θεραπείες μπορεί να είναι πολύ μικρές σε αριθμό, 1, 2, 3, μέχρι να σταματήσει το πρόβλημα. Όταν έχουμε ένα χρόνιο πρόβλημα, μια χρόνια αρθρίτιδα ή μια χρόνια οσφυαλγία,
τότε κάνουμε θεραπευτικά πρωτόκολλα, θεραπευτικά σχήματα που επαναλαμβάνονται ανατακτά διαστήματα. Αυτά τα σχήματα δεν έχουν πάρα πολλές θεραπείες, ένας μέσος όρος είναι περίπου 10 συνεδρίες βελονισμού. Η μόνη διαφορά είναι ότι όταν έχουμε μία ήδη σχηματισμένη χρόνια πάθηση, θα πρέπει αυτά τα σχήματα να επαναλαμβάνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ο βελονισμός δεν πονάει, η εφαρμογή του, αντίθετα, μπορεί ταυτόχρονα να βελτιώσει και άλλα προβλήματα που συνυπάρχουν στο συγκεκριμένο οργανισμό και έτσι το ένα πρόβλημα να βελτιώσει και το άλλο και η συνολικότερη κατάσταση του ανθρώπου, η φυσική του κατάσταση, να είναι πολύ καλύτερα. Οφέλη βλέπουμε από την ιατρική στη θεραπεία του πόνου και των μυοσκελετικών παθήσεων και καθ' όλου παρενέργειες. Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια θεραπεία πρώτου επίπεδου και θα έπρεπε να τη συστήνουμε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, έτσι ώστε να προλάβουμε να κάνουμε πολύ καλές θεραπείες και να μην επιβαρύνουμε τους οργανισμούς μας με μακροχρόνιες άλλου τύπου θεραπείες. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Σας εύχομαι να είστε όλοι καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.